Το ένα μετά το άλλο καταρρύπτουν τα επιχειρήματα κατά της χρήσης μάσκας, οι ειδικοί επιχειρώντας να κατεπτάσουν τις αντιδράσεις, αλλά και τυχόν ανησυχίες των γονιών. Η χρήση μάσκας δεν είναι επικίνδυνη για τα παιδιά, επαναλαμβάνουν σε κάθε τόνο. Μάσκες δεν βλάπτουν τα παιδιά, δεν τους κάνουν καμιά ζημιά, πάνω από 2 χρονών το ξέρουμε καλά, δηλαδή ζημιά η μάσκα δεν κάνει. Σε αυτό νομίζω τελεία. Δεν μπορεί κανείς να αποδείξει ότι η μάσκα πειράζει την πνευμονική λειτουργία που λένε άλλοι και την αναπνοή που λένε άλλοι. Όχι, δεν πειράζει η μάσκα. Μάσκες, τουλάχιστον οι μάσκες ιατρικές και οι υφασμάτινες έτσι όπως έχουν οριστεί με προδιαγραφές από τον ΟΔΗ και παγκόσμια, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κύριε Δασκαλάκη, δεν έχουν την ικανότητα να εμποδίσουν το οξυγόνο που έχουμε ανάγκη για αναπνέμα. Αυτό είναι πέρα για πέρα εξακριβωμένο, πέρα για πέρα αλάθητο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οι εικόνες των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας σε ολόκληρη την χώρα αλλά και στο Ηράκλειο προκαλούν παρεβάσεις του ιατρικού προσωπικού λίγες ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία. Χαρακτηριστική είναι και η δημόσια τοποθέτηση της υπεύθυνης του παιδοπνευμονολογικού ιατρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Έννης Μιχαηλίδου, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει. Η μάσκα δεν είναι φυλακή. Είναι απόδειξη αισθήματος ευθύνης, αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τους συνανθρώπους μας. Λυπάμαι πραγματικά. Λυπάμαι που αφιλτράριστα ιδέες μη ειδικών γίνονται συνθήματα για το πεζοδρόμιο. Ενώ σε δραματικό τόνο η κυρία Μιχαηλίδου τονίζει. Αφού δεν φοβάστε και έχετε χρόνο για διαδηλώσεις στο πεζοδρόμιο, ελάτε καλύτερα όπως είστε στα τμήματα που δουλεύουμε για εσάς και τα παιδιά σας και προσφέρετε θελοντικά τις υπηρεσίες σας. Ελάτε να μεταφέρετε τα δείγματα, να κρατήσετε συντροφιά σε άρρωστα παιδιά που περιμένουν τα αποτελέσματα από το τεστ και φυσικά μη φοράτε τις μάσκες σας. Βλέπετε, εμείς που βγάλαμε τα μάτια μας στα βιβλία, αποφασίσαμε ξαφνικά για το τίποτα να μασκοφορεθούμε και να γιορτάζουμε καθημερινά τις απόκριες. Αναφορά με τη μάσκα είναι μια ύψιστη πράξη κοινωνικής ευαισθησίας. Προστατεύουμε βασικά τους άλλους. Δεν προστατευόμαστε εμείς. Όπως τόνισε και ο ίδιος, ένα παιδί φοράει τη μάσκα και ένα άλλο δεν τη φοράει, κινδυνεύουμε να πάρουμε τον ιό, ακόμα και αν φοράμε τη μάσκα, από τη στιγμή που ο άλλος δεν τη φοράει. Γιατί γίνεται διασπορά του ιού στο περιβάλλον και όχι μόνο του ιού του κορονοϊού, ξέρετε. Μας προφυλάσσει και από όλες τις άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Σαν υπεύθυνη παιδοπνευμονολογικού ιατρίου του Παγνή εδώ και δεκαετίες, θα ήθελα να τονίσω ότι η χρήση της απλής μάσκας στα παιδιά δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο. Ειδικότερα δε προστατεύει περισσότερο τα παιδιά με ελεγχόμενο βροχικό άσθμα που είναι ευάλωτα σε λοιμώξεις. Ακόμα και αυτά τα ελάχιστα, επιτρέψτε μου, ελάχιστα μέτρα που κάνουμε αυτή τη στιγμή και που ουσιαστικά δεν επηρεάζουν βαρύτατα και σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική ζωή και την καθημερινότητά μας. Ακόμα και αυτά τα ελάχιστα μέτρα βλέπετε ότι αν μετρήσετε τα μετρημένα κρούσματα σε ανά εβδομάδα θα δείτε ότι από την αρχή που τέθηκαν τα μέτρα υπάρχει μια σαφής μείωση, φαίνεται και στην Κρήτη, φαίνεται και σε όλη την Ελλάδα.